Ακούστε να δείτε. Ο Τσίπρας λοιπόν αυτή τη στιγμή είναι Παναθηναϊκός. Και ασχολείται τώρα με το ποδόσφαιρο. Δεν νομίζω. Ασχολείται. Και με τον Αλαφούζο δεν είναι τέλεια σχέση. Ασχολείται. Το στοίχημα του Τσίπρα είναι να κερδίσει τους γκάγκαρους Αθηναίους. Που στην πλειοψηφία τους είναι δεξιοί. Πώς θα κερδίσει τους γκάγκαρους Αθηναίους και το κολονάκι όλο, εάν βρει λύση στον Παναθηναϊκό. Οι δικές μου λοιπόν πληροφορίες λένε ότι αφιερώνει θεά ουσία και εργατόρες για την ανέβρεση λύσης. Ας σώσει το Μέγκα, ας σώσει καμία επιχείρηση αυτή, και ας προς αυτή και την κατεύθυνση. Λύση για τον Παναθηναϊκό, προς αυτή την κατεύθυνση βοηθάει και ο γείτονάς του στο Μαξίμου από τη διπλανή πολυκατοικία στην Ηρώδου του Αττικού. Ποιος? Ο πρόεδρος. Ο Προκόπης Παυλόπουλος. Όχι. Ο πρώην πρόεδρος του Παναθηναϊκού. Κύριος Πατέρας. Ο πατέρας. Μήκος ο πατέρας. Και άλλοι, πολλοί που δεν έχουν σχέση με τον ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ νομίζω ότι ξαφνικά ενδιαφέρεται για την πορεία αυτή της χώρας. Να σου πω, έχω μια πορεία και δεν μου επιτρέπετε να σας ολοκληρώσω, γιατί είναι και απορίες. Κάτσε να ολοκληρώσω, παρακαλώ. Γιατί ενδιαφέρονται και φίλαθλοι. Επ' αυτού που λες όμως. Εμείς κάνουμε τώρα και πολιτικό χαβαλέ και καλά κάνουμε. Πώς οικονομικά να βοηθήσει, να ανέβρεσει λύση. Να βρεθεί λύση στο πρόβλημα του πρόεδρος επιχειρήματος. Ρε παιδιά, σας λέω πράγματα τα οποία δεν έχουν αυτό ακουστεί. Έχει ενδιαφέρον στο να ακούσουμε το Δήμο. Άρα. Εσύ καταλαβαίνεις τι λέει όμως. Ναι, ότι ψάχνει να βρει με ισχυρούς επιχειρηματίες λύση για να σωθεί ο Παναθηναϊκός. Κάποιοι επιχειρηματίες έχουν στηρίξει λοιπόν το Παναθηναϊκό. Αφού όλο το κολονάκι μας λέει ο Δήμος εδώ ότι είναι Παναθηναϊκός, δεν έχει όλο το κολονάκι να στηρίξει μια ομάδα. Όταν παίρνει μια ομάδα, ξέρει εκ των προτέρων ότι θα χάσει χρήμα, δεν θα βγάλει. Δήμο, άρα μη μου από αυτόν την κουβέντα. Άρα Δήμο, σε συνεργασία με τον κύριο Πατέρα. Βοηθάει, λέει και ο πατέρας. Υπάρχουν και άλλοι επιχειρηματίες. Δεν βοηθάει αρκετά. Υπάρχουν και άλλοι επιχειρηματίες οι οποίοι έχουν διαβεί, σύμφωνα με πληροφορίες μου, την πίσω πόρτα επί Βασιλέως Γεωργίου, την πίσω πόρτα του Μαξίμου, και έχουν γίνει τα σχετικά διαβούλια για την επίλυση του Παναθηναϊκού. Όμως, δεν θέλει μόνο ο Τσίπρας τους ψηφοφόρους του Παναθηναϊκού, τους γκάγκαρους, δεν θέλει μόνο το σαλόνι. Θέλει και το αλόνι και το λιμάνι. Εγώ λέει είμαι του σαλονιού και του λιμανιού. Μάλιστα. Θέλει και το λιμάνι. Δεν θέλει λοιπόν στην κόντρα του, λόγω Πάνου Καμένου με τον Μαρινάκη, δεν θέλει οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού να προστίθενται και άλλες αφορμές. Ακριβώς. Δεν τους χαρίζει στο Μαρινάκι. Βρίσκει λοιπόν τη χρυσή ευκαιρία με τον Ζουράρη, θυσιάζοντας τον Ζουράρη να δείξει, άστε τώρα, ανέμακτα, όχι μόνο, όχι, να δείξει σεβασμό στο πρόσωπο των φιλάθλων του Ολυμπιακού. Εγώ ο Βάζελος, ο Παναθηναϊκός, σέβομαι εσένα Ολυμπιακέ και Αριανέ. Γιατί έχει κάνει ειδικό σποτάκι για τη Θεσσαλονίκη, για τη Μακεδονία, για τη Βόρειο Ελλάδα. Είναι στρατηγικό σχέδιο. Μάλιστα. Το καταλάβατε. Ναι, αλλά να δούμε όμως τι θα γίνει τώρα όμως και με τους οπαδούς των ομάδων της Βορείου Ελλάδος όσον αφορά στο κομμάτι της Μακεδονίας. Γιατί ανεβάσανε πανό που διαφωνούσαν με το όνομα Μακεδονία. Θέλω λοιπόν.